Είναι μαζί μας ο Στίβ Κακέτσης. Ένα όνομα, μια ιστορία. Καλώς όρισε, Στίβ. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι, επίτρεψέ μου να πω κάτι. Από το πρωί το πας έτσι, και έλα λέγε, που είδα το διαφημιστικό. Αφού με αγαπάς, μωρέ, σταμάτα, μωρέ, αφού με αγαπάς, σταμάτα να γκρινιάζεις. Ναι, πρέπει να ξέρεις και τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου, αν είναι ευαίσθητος. Κατάλαβες, εγώ είμαι ευαίσθητος. Και εσύ είσαι λίγο αχάριστος. Λίγο. Δεν θέλω να μιλήσω στον κόσμο, ούτε θα ξεκατηνιαστούμε εδώ πέρα. Είσαι αχάριστος και ήσουν και ένα αδέσποτο και σε πήρα στη ζωή. Μου βάλες νουρί, λέω, το αδέσποτο. Όχι. Ήσουν ένα αδέσποτο στη ζωή, ένα καλό παιδί, ταλαιπωρημένο στη ζωή και ήρθες στη ζωή μου. Εσύ ήρθες στη ζωή μου, δεν ήρθα. Εντάξει, έτσι είναι οι φίλοι. Περίμενε. Έρχονται, ναι, αλλά βρίσκονται. Οι φίλοι, ναι. Όταν είναι φίλοι, είναι εκεί. Δεν λένε. Θα μας παντρέψεις και τα αλλάζουνε για να μαθαίνει ο κόσμος ότι εγώ ήμουν ο κουμπάρος και βάλαμε το Χατζητόπ. Να είναι καλά ο Χατζητόπ, φίλος μου, είναι το συμπαθώ ιδιαίτερα και προτίμησε το Χατζητόπ και τον έκανε κουμπάρο. Πήγαινε κάτσε με το Χατζητόπ. Άμα τον δεις, έλα να μου το γράψεις. Ο Χατζητόπ είναι αλλιώς. Εσύ είσαι ένα λαϊκό παιδί. Πρόσεξε τι θα σου πω και δεν ξέρεις ακόμη τη φυσιογνωμία σου. Είσαι ένα λαϊκό παιδί. Σε βοήθησε ο Θεός, έπεσε από τα σύννεφα με τα πόδια και πήρε αυτό το κορίτσι. Αλλά όχι την ωραία γυναίκα, γιατί όντως είναι ομολογουμένως ωραία γυναίκα. Τι έκανες? Κάτσε, άκου τώρα. Βρήκες ένα καλό κορίτσι και εκεί που είσαι ένα δέσποτος, βρήκες μπαμπά, τον μπαμπά της, τη μάνα της που σε έχουν εκεί. Κοίτα να δεις κατάσταση. Και έφτιαξες τη ζωή. Έκανες το παιδάκι, τώρα τη φτιάχνεις και το δεύτερο ότι δεν είσαι καλά. Μου και γι' αυτό και πάχει. Μου λέει αποκλείται να είναι κορίτσι, μην κάνει. Ναι, όχι, το σαγόρι, θα είναι από ότι δεν κάνει. Και κλείσαμε ταμείο, σου έχουμε έτοιμο την ύφη. Εντάξει, την έχω έτοιμη. Είναι την εγγόνα. Στο Λονδίνο, είναι στο Λονδίνο, την ετοιμάζουμε για το γιο. Πόσο είναι η εγγόνα? 5 μηνών, πάει στους 6. Λοιπόν, είναι κούκλα. Τώρα την είδα πρόσφατα. Λοιπόν, τελειώνουμε το θέμα το μεταξύ μας. Ήρθε λοιπόν κάποιος κόσμος που ήξερε κάποιες τις τηλεοράσεις. Δεν ποτέ, θα μιλήσει μόνος του. Μίλα, ναι. Πάντα κάνω εκπομπές. Πες, κάνει μόνος. Τι, πάντα κάνω. Τι χρειάζομαι εγώ. Όχι, βρε, μίλα, λοιπόν, λέγε. Σε κάποιες εκπομπές που ξέρουν τις σχέσεις μας, πάντα ξέρεις, κάνουν ίντρικες να με ρωτήσουν. Και λέω, δεν θέλω να τον θυμάμαι. Έχω δικαίωμα. Εσύ έφυγες. Αφού έλεγες ψέματα τώρα. Μπορεί. Δεν το πίστευες. Δεν το πίστευες. Και όχι τίποτα. Άντρας... Αφού με αγαπάς, δεν το πίστευες. Ναι, παιδί, δεν σημαίνει. Ευαίσθητο. Εγώ αγαπάω, έχω μεγάλη καρδιά, αγαπάω. Δεν το πίστευες. Λοιπόν, έβγαινες και έλεγες θα πάω απέναντί σου και τα λοιπά. Αφού τα πίστευες. Αφού εγώ σε έβλεπα. Όταν εγώ έχω συνηθίσει. Έχω συνηθίσει έναν άνθρωπο. Έχω συνηθίσει έναν άνθρωπο. Και είμαστε μαζί. Έχει ένα φουσκωτό, γιατί δεν έχει σκάφος. Έχει ένα φουσκωτό το οποίο το φέρνει στο πάρκινγκ του μαγαζιού. Καθόμαστε, ασχολούμεθα πώς θα το πλύνει, πώς θα το κάνει. Ασχολούμεθα με αυτό. Τι θα κάνουμε, Βρεστίβ, γιατί τότε δεν ήξερε. Τώρα έχει γίνει εξπέρ και σε έκανε και σένα. Πήρε, είναι και τσιγκούνη. Καλό καπετάνιο. Ναι, αλλά δεν είσαι και τσιγκούνη. Γι' αυτό έβαλε ναύτη την κοπέλα. Λοιπόν, έβαλε το κόμμα.